είσαι! Θα αναγνώριζα αυτά τα ρούχα παντού. Ω, δες, η νέα βοηθός της Μπλερ. Μπλερ, είσαι καλά? Φαίνομαι καλά. Συγγνώμη, έγινε κάτι με κάποιον από τους φίλους σου? Σου χάλασε κάποιος το τέλειο πάρτι σου? Τέλειο? Ίσως για τους καλεσμένους μου. Είναι όλοι εδώ γιατί θέλουν να βάλω τα ρούχα τους ή να συνεργαστούμε στα σχέδια ή να φάνε τα πεντανόστιμα μίνι ντόνατς. Φέρονται σαν να με ξέρουν, αλλά κανείς δεν νοιάζεται για μένα. Εγώ νοιάζομαι. Τι να κάνω για να βοηθήσω? Ποιο είναι το μυστικό σου? Το μυστικό μου? Ναι, έχω δει τις φωτογραφίες σου. Έχεις την καλύτερη ζωή. Είσαι τόσο χαρούμενη, πάντα περνάς καλά με τις φίλες σου. Να... Θέλω κι εγώ να είμαι τόσο χαρούμενη. Πώς το κάνεις? Η καλύτερη μου φίλη η πόλη έχει το μυστικό. Ενώ το μυστικό της ευτυχίας. Τι την κάνει χαρούμενη? Να, μάλλον είναι χαρούμενη όταν κάνει πράγματα για να βοηθήσει τους άλλους. Όπως το να οργανώνει ένα συσίτιο. Από το οποίο εγώ εξαφανίστηκα τελείως. Α, να βοηθάς τους άλλους. Νόμιζα πως το μυστικό σου θα ήταν ένας χυμός ή κάτι τέτοιο. Θα πάρω καρδούλες άμα ποστάρω σέλφι που βοηθάω ανθρώπους. Όχι, Μπλερ. Η πόλη ποτέ δεν σκέφτεται πόσο δημοφιλές θα είναι κάτι πριν το κάνει. Το κάνει γιατί αυτό είναι το σωστό. Εντάξει, αλλά τι θα έκανε αν ήταν στη θέση μου? Θα έκανε τα πάντα για να έχει μεγάλη επιτυχία το συσίτιο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα αστέ... Ευχαριστώ για τη βοήθεια, Πόλη. Λατρεύω αυτό το ζούγκλα στυλ. Αυτό ήταν τέλειο, Πόλη. Ο χορός σου ήταν τόσο αστείος. Έμοιαζε σαν να μην ήξερες τι κάνεις, τα αλήθεια. Ναι, είχα μέθοδο γι' αυτό. Φαίνεται πως κάποιος πρέπει να πάει για ύπνο. Μα δεν έχει σκοτεινιάσει ακόμα. Ειδοποίηση. Βλέπεις, πρέπει να διαβάσω. Μπορείς να διαβάσεις το σοκού. Μα το σοκού μου είναι ήδη μέγα σούπερ κλεισμένο. Δεν μπορώ να πάω στο Peanut Pit Stop με τη Σάνι και τη Λάιλα και να διαβάσω μαζί τους. Παρακαλώ. Τελειώνεται το παιχνίδι. Θα πρέπει να διαβάσουμε. Αν θες το σήμα για τα αστέρια, θα πρέπει να ξέρεις τους αστερισμούς. Αυτά τα αστέρια ανήκουν στο ζωδιακό σύμβολο του καρκίνου. Δεν μοιάζουν καθόλου με καβούρι. Οι αστερισμοί δεν βγάζουν κανένα νόημα. Φαντάσου τα σαν διαμάντια στον ουρανό. Α, διαμάντια! Είμαι πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι. Τι κόψιμο και πόσα καράτια. Ευτυχώς που δεν υπάρχει σήμα μάθε τη Λάιλα, γιατί δεν θα το παίρνε καμία από εμάς. Hey! Λάιλα, ξάπλωσες ένα ολοστρόγγυλο πετραδάκι. Και είναι το τελευταίο που θέλω για να εμφανιστεί η κοπέλα με τα μαργαριτάρια. Α, η Τόρη θα εντυπωσιαστεί πολύ. Πού είναι η πόλη? Η κοπέλα με τα μαργαριτάρια! Τα φαντάσματα είναι αληθινά! Πόλη! Είναι η ώρα του ραντεβού. Μόλις ανακαλύψω πού είσαι. Φάντασμα έχει παγίδες. Θα
θα μας φάει! Ελπίζω όχι. Αυτό το μαντίλι είναι χειροποίητο από το πιο καλό μαλλί. Μην ανησυχείτε, ξέρω πως θα μας βγάλω. Μείνει δύναμη! Ω, η ύφανση σε αυτό το δίχτυ είναι φοβερή. Αποστολή εξετελέστη, Τζίτζι. Γκουέν. Το ήξερα πως τα φαντάσματα δεν είναι αληθινά. Κρίμα που οι κακοί που θέλουν να κλέψουν το μενταγιόν σου και να μικρύνουν όλους το Λίτλτον είναι αληθινοί. Σε πιάσα τώρα, Πόλι Πόκετ. Hey, άφησέ με! Γάντια! Μπορεί να είσαι μικρή, αλλά τα δόντια σου είναι ακόμα κοφτερά. Γεια σου, μικρή Πόκετ. Ήρεμα τώρα. Θα κατέβουμε κάτω μαλακά σαν την Δανάσα. Ελάτε, κουνηθείτε. Έπεσα από εκατοντάδες μέτρα και δεν ξέφυγε ούτε μία τρίχα. Λατρεύω αυτό το σπρέι. Και πάλι μεγάλη! Καθόλου άσχημα. Θα το έχω έτοιμο αυτό ξανά σε πολύ λίγο. Αν το σε λίγο δεν σημαίνει αμέσως, θέλουμε καινούριο μέσο. Ναι. Η συνάντηση της Επιτροπής Χορού ξεκινάει σε 4 λεπτά και η οργάνωση του πάρτι δεν περιμένει κανένα κορίτσι. Μείνει δύναμη! Δεν θα κερδίσω ποτέ αυτές τις εκλογές. Κι αν εγώ δεν γίνω δήμαρχος, δεν θα μπορώ να κάνω ένα νόμο για να μου δώσει η Πόλι Πόκετ το μενταγιόν της. Μην απελπίζεσαι. Νομίζω πως η εκστρατεία ήταν τέλεια. Είσαι η μόνη που ήρθε. Είμαι η νούμερο ένα φαν της Bonnie Bain. Ζήτω η Bonnie Bain. Αχω, η εφημερίδα λέει πως είμαι πίσω 40 μονάδες. Ο παλιός δήμαρχος Μπίμπι Κίσερ θα βρει τον μπελά του. Ξέρεις ποια είναι πολύ καλή στο να κάνει τους ανθρώπους να τη συμπαθούν? Η Πόλι Πόκετ έκανε όλους στο σχολείο να την ψηφίσουν αρχικό της Επιτροπής Χορού. Ακόμα κι εγώ την ψήφισα. Τι πρέπει να κάνω? Να κάνω αυτή την ενοχλητική μικρή Πόλι Πόκετ να μου κάνει την καμπ... Καλώς ήρθατε, παιδιά! Αυτό το θέμα με τον μπαμπά μου θα πάρει ένα λεπτό. Στο μεταξύ, εσείς πάτε τους καλεσμένους στην πισίνα. Πόλι, σε χρειαζόμαστε για να τους κάνεις μίνι. Σωστά. Παιδιά, ακολουθήστε με! Το πάρτι που θα ζήσετε σε λίγο λαμβάνει χώρα στο πλανήτη Άρη. Δεν μπορώ να δω! Ναι, αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά πιστέψτε με, είναι πιο ασφαλές και πιο σικ. Και πιο σκοτεινό. Πολύ σκοτεινό. Ελάτε, παιδιά! Κρατηθείτε όλοι μαζί και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο διάστημα! Τώρα κλείστε τα μάτια σας και ευχηθείτε για το πιο αστρονομικά απίθανο πάρτι που έχει γίνει! Διαστημικό πάρτι! Μείνει δύναμη! Από εδώ! Κρατήστε κλειστά τα μάτια σας! Δεν θέλετε να χαλάσετε την έκπληξη! Εν
εντάξει, ανοίξτε τα μάτια σας. Πηδήξτε, ηχοροπηδήστε ή βουτήξτε. Ή μπείτε από τις σκάλες με ένα αργό, ελεγχόμενο και ασφαλές βήμα. Απολαύστε το παγωτό Κρόνος ή το Milkshake Milky Way. Μείνετε συντονισμένοι για το απόψινό υπερθέαμα. Ένα σοου μόδας. Μια ζωντανή συναυλία. Και μία ατρόμητη διαστημική βουτιά από την πόλη. Ανεύκολο. Τώρα που όλοι είναι μέσα, θα πάω να βοηθήσω τον μπαμπά. Γύρνα γρήγορα! Ξέρεις πως δεν μου πάει αυτή η απόφραση του πράσινου. Ωραίο look, γαρίδα. Ο μπαμπάς μου μάλλον είναι πολύ ταπεινός για να σας έχει πει πως είναι ένας από τους καλύτερους αρχιτέκτονες του Λίτλτον. Πολύ. Ναι, το μυαλό του είναι πολύ έξυπνο. Και μέσα στο κεφάλι του. Αλλά το κοινοτικό κέντρο είναι μια δουλειά που έχει στην καρδιά του. Ήθελε ένα μέρος που όλες οι οικογένειες της πόλης θα νιώθουν σαν στο σπίτι τους. Ναι, σπίτι. Εκεί που φοράς το σκουφάκι της κολύμβησης στο δείπνο. Ω, αυτό δεν είναι σκουφάκι. Είναι προστατευτικό για το κρεβάτι. Αλλά αφού δεν θα κοιμηθώ τώρα στο δείπνο... Δεν ξέρω πώς θα τρώνε τα άλογα αυτό το πράγμα. Ο μόνος τρόπος να με κάνεις να φάω άχυρο είναι να έχει ετικέτα σούπερ τροφής. Δώστο! Και πάλι μεγάλη! Τρέξτε! Γρήγορα! Από εδώ! Σε πιάσα! Ξανά, κάτι μου θυμίζεις. Σταμάτα να κυλιάσαι με το γουρούνι, Γκουέν. Πρέπει να πάρουμε το μεταγιόν. Με συνθήκες. Ούτε εγώ. Αυτή η στολή μπορεί να είναι αυθεντικό αντίγραφο γέτη, αλλά κάνει πολύ ζεστή εδώ μέσα. Αυτό θα πει ταινία χαμηλού κόστους. Το καλό είναι πως τα πλάνα της κάμερας από το κράνος είναι τέλεια. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Γιατί ο Πίρς πρέπει να κάνει εξάσκηση στην κιθάρα του τώρα. Σταμάτησε! Να, η ευκαιρία μας! Πάμε από την αρχή, παιδιά! Νίκολας, είσαι στη σπηλιά! Η Πόλη και η Λάιλα στο μονοπάτι! Πόλη! Άνοιξε! Άστο καλύτερα! Καινούργια οδηγία, Πόλη! Κάνε μας και πάλι μεγάλους! Δεν μπορώ! Δεν φοράω το μενταγιόν μου! Είναι εκεί, στο κρεβάτι! Μη με κοιτάς! Δεν πήγαινε με το κοστούμι! Επιμένω στην απόφασή μου να σε αναγκάσω να το βγάλεις! Άνοιξε, γιατί θα μπω μέσα, Πόλη! Καλά, ίσως αυτή τη φορά υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να ταιριάζουν τα χρώματα. Ο Πίρς δεν πρέπει να μας δει έτσι.
Λεπτό, θα μετρήσω μέχρι τα τρία. Ένα. Κάνε γρήγορα, Πόλη. Δύο. Και πάλι μεγάλη. Τρία. Έχεις το DVD μου, η κυνηγή φαντασμάτων. Ναι, εδώ είναι. Μην κάνεις τίποτα τρελό εδώ μέσα. Η μαμά και ο μπαμπάς άφησαν εμένα υπεύθυνο. Πρέπει να κρατάω το σπίτι σε τάξη, γιατί θα με τιμωρήσουν για πάντα. Εντάξει. Αν σταματήσεις να παίζεις την κιθάρα σου. Για λιγάκι. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Και μην έρθεις στο δωμάτιό μου. Παρατρίχα να την πατήσουμε, παιδιά. Λοιπόν, τουλάχιστον έχει ησυχία τώρα. Το γκρουσούζεψα. Τέλεια! Δεν θα κερδίσουμε ποτέ στο διαγωνισμό ταινιών του Λίτλτον αν δεν τελειώσουμε μέχρι την απόψινη προθεσμία. Να πούμε αντίο στο πρώτο βραβείο των ονείρων μας και στην επαγγελματική κάμερα. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε τώρα. Οι θεατές πρέπει να δουν αυτά τα κοστούμια. Κι εγώ όλη τη νύχτα σχεδίαζα αυτά τα πλάνα. Το μόνο που θέλουμε είναι μια νέα τοποθεσία. Μακριά από το Μπίρς. Πόλη, Λάιλα, τι κάνετε? Ψάχνουμε τον πύραυλό σου. Δεν ήθελα να κλέψω με την εργασία μου εγώ τα μικρίνα για να τα κουβαλήσω πιο εύκολα. Ναι, η κυρία Βάσκες κατάλαβε λάθος. Αλήθεια, η εργασία σου δεν ήταν για τις μινιατούρες? Όχι, είναι για την καλλιέργεια πολύχρωμων φυτών. Έβγαλα συμπέρασμα χωρίς όλα τα δεδομένα. Επιστημονικά μιλώντας, αυτό δεν είναι σωστό. Α, συγγνώμη, Πόλη. Δεν πειράζει, Σάντι. Δεν μ' αρέσει που διακόπτω αυτή τη φιλική στιγμή, αλλά αν ο πυραυλός μου πάει στο συμπιεστή, τα καύσιμά του θα κάνουν καμπούμ! Πιάστε τον! Γκριζέλ! Άσε τις ευγένειες και δώσ' μου το μενταγιόν! Φάε μυστηριώδες κρέας! Θες να παίξεις βρώμικα, ε! Απόλαυσε το τάκο της Τρίτης την Παρασκευή! Ο πύραυλος! Το πήρα! Το υπέρτατο όπλο! Παλιές κάλτσες από τα αποδυτήρια των αγοριών! Δώσε μου το μενταγιόν ή θα σου ρίξω τις κάλτσες! Όχι, όχι! Όχι μόνο είναι παλιές και βρώμικες, αλλά δεν ταιριάζουν κιόλας! Αυτό θα πει εφιάλτης! Μίνι δύναμη!